Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σία. Ένα βουνό πτηνοτροφικά απόβλητα πέριψε ένας ιδιοκτήτης πτηνοτροφείου στο Καπανδρίτη. Ευτυχώς η περιβαλλοντική αστυνομία ανέλαβε και συνέλαβε τον ένοχο. Πραγματικά ευτυχή συγκυρία. Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένα καινούριο τμήμα, και επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Να, αυτή είναι η εικόνα. Ακριβώς αυτή είναι η εικόνα. Συνεργάστηκαν για τον εντοπισμό αφενός του ιδιοκτήτη του πτηνοτροφείου στην αυλώνα της Αττικής, γιατί εκεί ήταν η εγκαταστάση, αλλά και του οδηγού του φορτηγού που τα μετέφερε, η Μεδαπή και οι δύο. Το βλέπουμε, διακρίνονται τώρα στη φωτογραφία καθαρά τα ζωικά υπολείμματα, νεκρά πτηνά. Αντιλαμβανόμαστε και για τις οσμές τι θα συνέβαινε εκεί. Και το χειρότερο σημείο είναι ότι το σημείο που βρέθηκαν βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής της τεχνητής λίμνης του Μαραθώνα, από όπου πίνουμε νερό και φυσικά προστατεύεται και για λόγους δημόσιας υγείας. Τουλάχιστον συνελήφθησαν, σε βάρος του σηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, οδηγήθηκαν και στον Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Αθηνών. Το ζήτημα είναι τώρα να δούμε βεβαίως και κάποια καταδίκη γι' αυτά. Μάλιστα, τώρα απίσολο ταχώς κάνει η Ευρώπη, Κατερίνα, στο φόρο άνθρακα που είχε σκοπό να επιβάλλει σε αερομεταφορές. Τι μεσολάβησε και άλλαξε πλεύση? Έντονες πιέσεις και απειλή εμπορικού αποκλεισμού από Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μάλλον ικανά επιχειρήματα για την Ευρώπη, ώστε να ξανασκεφτεί το ζήτημα. Τυπικά, βέβαια, το όλο θέμα παραπέμπεται για συζήτηση στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Ωστόσο, κανείς πραγματικά δεν πιστεύει ότι εκεί θα επιτευχθεί παγκόσμια συμφωνία. Υπό το φόβο επιβολής γενικευμένου εμπορικού πολέμου από Κίνα, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη αναγκάζεται να οπισθοχωρήσει. Οι φιλόδοξες εξαγγελίες για γενικευμένη επιβολή φόρου άνθρακα σε αεροπορικές εταιρείες και εκτός Ευρώπης προσέκρουσαν στη στεναρή αντίδραση των μεγάλων οικονομιών που αρνούνται να ενταχθούν χωρίς τη θέλησή τους στο χρηματιστήριο των ρήπων της Ευρώπης από την 1η-1η του 2013, όπως είχε αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προκειμένου όμως να διασωθούν τα προσχήματα, η Επίτροπος για το Κλίμα ισχυρίστηκε ότι η Ευρώπη θα επανέλθει στην επιβολή του φόρου, αν δεν καταφέρει ο ΟΗΕ και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας να πετύχουν παγκόσμια συμφωνία για τους ρήπους από τις αερομεταφορές. Φαίνεται πως κάποιες χώρες που δεν είδαν με καλό μάτι το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών αερίων από τις αερομεταφορές προσπάθησαν να το ακυρώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Τώρα το ζήτημα παραπέμπεται για συζήτηση σε διεθνές επίπεδο στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Και αυτά είναι πολύ καλά νέα. Για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες διαπραγμάτευσης, σταματάμε το ρολόι. Αν η συζήτηση που θα ξεκινήσει σε αυτό το επίπεδο δεν φέρει αποτέλεσμα, τότε αυτομάτως σε ένα χρόνο από σήμερα θα επαναφέρουμε και θα επιβάλλουμε την αρχική μας πρόταση για αγορά δικαιωμάτων ρήπων που θα είναι υποχρεωτική για όλους εντός και εκτός Ευρώπης. Η συμφωνία για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου μηχανισμού αγοράς δικαιωμάτων ρήπανσης για τις αερομεταφορές θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι έκανε πίσω όχι γιατί υποχώρησε στις έντονες πιέσεις, αλλά ως ένδειξη καλής θέλησης για να επιτρέψει να διεξαχθούν οι συνομιλίες σε καλό κλίμα. Όλοι όμως γνωρίζουν πως μια τέτοια συμφωνία δεν θα την προσυπέγραφαν ποτέ ούτε η Κίνα ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή την Κυριακή ξεκινά νέος κύκλος αναδασώσεων του Sky σε Πεντέλη και Πάρνηθα. Είναι η εποχή, συνεχίζοντας τη δουλειά που ξεκίνησε εδώ και αρκετά χρόνια ο Sky, επιστρέφουμε στα ίδια σημεία. Μαζί μας ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού και η Διεύθυνση Αναδασώσεων της Περιφέρειας Αττικής, όπως πάντα. Οι αναδασώσεις θα έχουν διάρκεια από τώρα έως και το Μάρτιο του 2013 και στην πορεία να πούμε ότι θα γίνουν δράσεις αναδάσωσης και στον Ημιτόλα και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας που κάνουμε κάθε χρόνο. Παράλληλα, πάλι ξεκινάμε τις αναδασώσεις στην Πάρνηθα, στα Καμένα, ενεργοποιώντας το παρατηρητήριο Πάρνηθα, όπου ξέρουμε ότι μετέχει ο Sky και το ΒΒΕΦ. Η πρώτη αναδάσωση θα γίνει την Κυριακή 18 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή εργαζομένων σε ελληνικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.